Αριστονίκη. Ναι. Γεια. Γεια. Λοιπόν, κάνουμε ένα αριστοτρίτη, είναι από μακριά, γιατί εγώ δεν είμαι στην Κύπρο, ταξιδεύω και της έστειλα Zoom link. Και βλέπετε εδώ, έτσι με πολύ ωραίο τρόπο, ότι η κοπέλα έχει μπει με το Zoom του γιού της. Και αυτό γράφει Λάζαρος κάτω. Και από πίσω σου, κυρία Αριστονίκη, έχεις πλανήτες, γαλαξιακά συστήματα. Και επίσης είσαι πολύ μέσα στην κάμερα και έχεις μεγάλη φάτσα. Πήγαινε, λέω, πιο πίσω, έτσι. Κούκλα. Τώρα καλύτερα. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Ξέρεις, ο κόσμος, κάποιοι, όχι πολλοί, 2-3 άτομα μου έστειλα, «Μα γιατί έχεις βάλει αυτό το background? Μας λείπει η παλιά συνθήκη που ήσουν στο γραφείο, αλλά ταξιδεύω, μάνα μου, τι να κάνω». Και έτσι το έβαλα αυτό να φαίνεται οικείο. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Είμαι πόμπα. Χαίρομαι. Πώς επέρασετε τις γιορτές? Κομψή-κομψά. Κομψή-κομψά, έτσι και έτσι. Ξέρω ότι οι μισές σας γιορτές ήταν σε μια άλλη χώρα και οι άλλες μισές ήταν στην Κύπρο. Ποιες ήταν πιο καλές? Αυτές που ήταν στην Κύπρο, φυσικά. Μόνον εμείς ελείπαμε, του χρόνου θα είμαστε. Και το Πάσχα θα είμαστε. Λίγο πιάσετε. Να νέα κόρη. Εδώ είχαμε λίγη λαρυγγίτη, ήταν ακόμα μας έμεινε. Εσύ? Ναι. Πάλε. Είχες και 4 χρόνια. Κάθε μόνα με επισκέπτεται η κυρία αυτή. Η κυρία αυτή. Κάθεται εδώ πέρα, καναδίμηνο κάθεται και μετά φεύγει. Τώρα είσαι καλύτερα? Καλά, απλά εντάξει, είναι ο Βίχας το θέμα. Το Βίχας φεύγει, είναι τελευταίος. Και δεν κρύβεται. Όχι, δεν κρύβεται. Πώς του νιώθεις που είμαστε από απόσταση? Εντάξει, είναι διαφορετικό. Από απόσταση. Είναι διαφορετικό, αλλά εντάξει. Θα ήθελες έτσι να είμαστε στον ίδιο χώρο, να σε ορμάει ο Λάκη? Ναι. Τέλος πάντων, θα γίνει και αυτό στην ώρα του. Στην ώρα του. Πώς σου μπήκε το 24? Κοίταξε να δεις, ήταν ήρεμα, ήταν ήσυχα, ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα, δεν θα είμαι φιδωλή στις ευχές, γιατί φυσάω και το γιαούρτι. Φυσάεις και το γιαούρτι, το φυσάεις. Θα δούμε. Πάντως έχω να μαρτυρήσω ότι χθες πήγαινε περπάτημα. Πόσα χιλιόμετρα ήταν το περπάτημα σας, κυρία μου? 6. Μικρό περπάτημα κάναμε. Μικρό trail κάνατε χθες. Ναι. Και ήσασταν μόνο με το σκυλί σας και το σύζυγό σας, χωρίς παιδιά? Ναι. Τα παιδιά είχαν τα μαθήματά τους. Οπότε πήγαμε. Ήταν οι ρομαντισμοί δηλαδή. Ήταν εδώ, ήταν χαρά Θεού στην Καλαβασό. Δεν είχε τόσο κρύο όπως άλλες μέρες και ήταν σαν άνοιξη. Ήταν όλα ανθισμένα. Πολύ όμορφα. Εδώ στην Ελλάδα αν έχει κρύο. Και εδώ έχει κρύο, απλά χθες έτυχε να έχει γιόλους τη μέρα και ήταν πολύ όμορφο. Ωραία. Άτε να το κλείσουμε, να γυρίσουμε την Αυρενή Αριστοτρίτη. Δείτε την, δεν τη λένε Λάζαρον, είναι μητέρα ενός άλλου Λάζαρου. Τον background από πίσω το έχει επιλέξει το παιδί της, που έχει διαστημικές συμπάθειες. Τι να κάνω. Έχεις κάτι σκουλαρίνια, περίμενε. Έχεις κάτι σκουλαρίνια που σου τη φέρει η Μαρία Καρβελά και τα έφερε όταν ήμασταν. Πολύ όμορφα, ευχαριστώ. Στην Αθήνα, στο meet-up που κάναμε στην Αβενουάρ. Πολύ όμορφα και πολύ ωραίο χρώμα. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα. Σκέφτομαι να σου τα πιάσω. Αλλά θα σου τα φέρω, εντάξει, θα τα φυλάξω. Είναι πολύ όμορφα. Θέλω να τις τα κλέψω, αλλά εγκρίμανε, είναι πολύ ωραία. Μου φέρνει και εμένα δικά μου, μην νομίζεις. Τα δικά μου ήταν και πιο μεγάλα, κάτσε να δεις, έχω και εγώ σκουλαρίνγκια από τη Μαρία Καρβελά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες που μου φέρατε δώρα. Να, εμένα είναι αυτά. Ένα λεπτό να τα ξεμπερδέψουμε κάτι άλλα σκουλαρίνγκια. Είναι αυτά. Α, και αυτά είναι πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Μπράβο. Είναι ωραία, ναι. Και να σου δείξω και μια. Πούντι. Έκαμε μου μια ζωγραφιά έναν παιδάκι, είναι ο Χριστάκης, στην οποία με έδειχνε παιδί. Ένα Α, λεπτό. Ξέρετε, κόσμε, ότι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου είναι και art therapist. Μάθετε το. Λοιπόν, α, είσαι κάτω από έναν τεράστιο δέντρο. ναι, είναι σαν ροκέτα. Είναι μικρός ο Χριστάκης. Και εγώ με αυτή εδώ. Μάλιστα. Χαρούμενο παιδί, δεν με έκανε. Χαρούμενο, χαρούμενο, ναι, ενθουσιώδες, όπως είσαι. Ευχαριστούμε, Χριστάκη, για το δώρο σου. Μάνα μου. Λοιπόν, σε κλείνω για να κάνουμε την Αριστοτρίτη 16 Ιανουαρίου 2024.